Καταρχήν να πω ότι το ΚΚΕ σταθεροποιεί τις δυνάμεις και ανεβαίνει. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που δεν το έκανε την τελευταία στιγμή. Εμείς θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όσους συμπαρατάχθηκαν. Δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου στα συνδικάτα, στις δημοσιοπαλλητικές οργανώσεις, στους φοιτητές, στους επαγγελματίες, στους γιατρούς και τους νοσηλευτές γενικά και εδραιώνει μία πολύ σταθερή δύναμη. Και αυτή... επικοινωνιακά και στον κύριο Κουτσούμπα. Αναγνωρίστε το του. Ακούστε να σας πω κάτι. Εμείς λέμε ότι προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε και επικοινωνιακά. Όμως το ΚΚΕ δεν έρχεται άλλος εύκολα. Όχι. Αυτή είναι επικοινωνία. Έχετε δίκιο. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Έχετε δίκιο. Και το έχετε πει και σας ακούω και σας παρακολουθώ. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Είναι αποτέλεσμα διεργασιών. Δεύτερο θέμα. Είμαστε τρίτο κόμμα στην Αττική. Με άνοδο. Δεύτερη φορά. Δεύτερη, ναι. Ναι, τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα. Ενώ δεύτερη φορά. Περιφέρεια μου, Ανατολική Αττική. Τρίτο κόμμα το Πασόκ. Είμαστε στην Αττική. Ενώ και το Μάικε τώρα. Και έχει ψηφίσει τώρα. Ναι. Εντάξει, είμαστε. Που σημαίνει είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε όπου αναπτύχθηκαν αγώνες και αυτό είναι ποιοτικό στοιχείο. Και μας ευχαριστεί και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη της αντιπολίτευσης. Να συσπηρωθούν όλες οι δυνάμεις το νέο γύρω από το ΚΚΕ. Περιμένετε να πω αυτό. Γιατί? Και αντιπολίτευση. Κύριε Καμπουράκη, η αντιπολίτευση είναι αυτή που ψηφίζει τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και μη μου πουν τώρα είναι τα επιδόματα, δεν είναι, είναι μεγάλη νόμη. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ που αναλαμβάνει σιγά τον πόλεμο δηλαδή, με 70% και 8 στα 10 τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβούλιο όλοι. Και αντιπολίτευση, συμπολίτευση είναι. Θα απαντήσει ο κ. Πασχαλούλης αυτό. Περιμένετε. Σε όλα τα στρατηγικά, για να εξηγήσουμε και άλλα πράγματα. Σε όλα τα στρατηγικά. Συμφωνούν. Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, όλοι. Εκτός ΚΚΕ. Πρόγραμμα Σύμφωνο Σταθερότητας. Ναι, όλοι. Πανιμούλη, μην το αναφέρετε όλο, σας παρακαλώ όχι, πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά μην με κόβετε. Απαντήστε στα ερωτήματά μου. Δεν έχω μιλήσει ούτε 2 λεπτά και κάντε μου 1000 ερωτήματα. Μετά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα στρατηγικά θέματα που καθορίζουν την πολιτική που θα είναι αντιλαϊκή από την επόμενη μέρα έχουν. Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ, ακολουθήστε με. Σας ρώτησα κάτι. Το νέο τοπίο, για να κλείσουμε. Ναι, στη Βουλή πω. Έχουμε Ζωή Κωνσταντοπούλου απέναντί σας και έχουμε 3 κόμματα που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, και έχουμε και τους Σπαρτιάτες. Ναι. Πώς σχολιάζετε αυτό? Να σχολιάσω έναν ξεχωριστά? Όχι, όλο αυτό το τοπίο. Εγώ θα το βλέπετε. Πω κάτι τώρα. Που λέτε Κωνσταντοπούλου, πώς γίνεται ένα κόμμα που είναι εκτός Βουλής κάθε μέρα να είναι στην τηλεόραση? Πώς γίνεται σήμερα στις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών ένα κόμμα εκτός Βουλής να κάνει δηλώσεις? Ποιο? Αυτό. Μπήκε στη Βουλή. Στον Τοπούλου. Αφού μπήκε στη Βουλή. Μπήκε στη Βουλή με 3,2. Όχι, δεν λέω για τώρα. Το πρωί μπήκε. Τι εννοείται, γιατί μετέδιδαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί? Σας λέω γιατί μετέδιδαν. Γιατί δεν μετέδιδαν για όλους? Το Βαρουφάκι. Διότι είχαν και, λοιπόν, και το Βαρουφάκι. Διότι είχε 2,9, κύριε Παφίλη. Ήταν 0,1 πίσω από το 3. Συνεχίζω. Και ήταν πιθανό να πει. Και επίσης γιατί είχε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αν θέλετε να βγάλετε μια απόφαση που να λέτε ποιοι τι παίζει στα κανάλια και τι δεν παίζει, ευχαρίστω. Αλλά νομίζω μας επιτρέπετε να κρίνουμε τι είναι η είδηση. Αν κάνουμε ό,τι θέλουμε, το κάνουμε και εγώ κριτική. Δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, αλλά μην λέτε ότι επειδή μεταδόθηκαν στις ειδήσεις. Συνεχίζω λοιπόν. Η δηλώση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφαντάρει το μηντιακό σύστημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζω. Καλά, εντάξει, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Ναι. Δεν θέλω να πω εγώ αν ναι ή όχι. Παρακαλώ. Ας το κρίνει ο κόσμος. Και ο Μίτσος οποίο... πάντως είχε κάλυψη. Και ο Μίτσος είχε κάλυψη. Δεν είπα εγώ σε αντίθεση. Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη. Εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν. Και λέω το εξής, το τοπίο. Εσύ, για ακροδεξιά και λοιπά, ακούστε να σας πω κάτι. Εμείς δεν μασάμε. Ούτε φοβόμαστε. Θα τους πολεμήσουμε όπως πολεμήσαμε τη Χρυσή Αυγή όταν οι άλλοι ήταν κότες όλοι λοιπόν, με στη Βουλή. Απαντήστε. Και το ξέρετε πολύ καλά. Περιμένετε. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Παφίλη. Εάν ο καθένας μιλάει ένα τέταρτο, δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, αλλά απαντήστε. Λέω λοιπόν ότι εμείς θα τους πολεμήσουμε πολιτικά όπως τους πολεμήσαμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίλη. Ευθύνες να αναζητηθούν σε αυτούς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίλη.